Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στη συνέχεια της πέμπτης πληγής, όταν εσάλθησε ο άγγελος και εξήλθε, όπως ενθυμίστε, αφού έπεσε αστήρ επί της γης και ηλήχθη το θρέαρ της Αβύσσου, και από το θρέαρ της Αβύσσου ανήλθε καπνός, και από τον καπνόν βγήκαν ακρίδες με εκείνο το ιδιότυπον, την ιδιότυπη μορφή, και ήδη εξηγήσαμε πολλά και είπαμε ότι στο σημείο εκείνο που λέγει ότι θα βλαφτούν εκείνοι που θα έχουν αποστατήσει από το Θεό, για να δώσουμε μια εικόνα αυτής της βλάβης, χρησιμοποιήσαμε άλλη προφητεία, εκείνη του Μωυσέως που είδε στο Δευτερονόμιο και που λέγει εκεί ο Θεός ότι εάν δεν ακούσεις τις φωνής του Κυρίου, τότε θα χτυπηθείς με παρακληξία, με αορασία, με έκσταση του νου σου και άλλα πολλά. Είναι όμως αξιοπαρατήρητο και αξιοπερίεργο ότι όλα αυτά δεν θα συμβούν στους ανθρώπους που θα έχουν τη σφραγίδα του Θεού, αλλά όπως λέγει σαφώς το Ιερό Κείμενο, ήτινες ουκ έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Σε αυτούς θα συμβούν αυτά, σε εκείνους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού επί του μετόπου των, που είναι ο Τίμιος Σταυρός. Βλέπετε μια διαρκής αποχριστιάνησης που γίνεται στον σύγχρονο κόσμο. Αυτή η διαρκής αποχριστιάνησης σε παγκοσμία κλίμακα και εδώ στην πατρίδα μας το βλέπει κανείς αυτό διαρκώς, έτσι που οι άνθρωποι πια δεν θα βαφτίζονται, δεν θα έχουν τον Τίμιο Σταυρό ως φραγίδα τους, δεν θα πιστεύουν εις αυτόν, αλλά και εκείνοι που έχουν βαπτιστεί, εάν έχουν αρνηθεί τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, και αυτοί ομοίως δεν δύναται να λέγουν ότι έχουν τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού, παρότι, επαναλαμβάνω, εβαπτίστησαν. Εκείνοι λοιπόν που θα έχουν την σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού, αυτοί θα αποφύγουν όλα αυτά τα δεινά. Και ίσως τεθεί η απορία, πώς θα γίνει αυτή η επιλογή, ώστε να μην πάθουν κάτι κακό εκείνοι που θα είναι ο λαός του Θεού. Σας θυμίζω κάτι που είπε ο Κύριος. Είναι στον Λουκάν 21 κεφάλαιο 36 στίχος. Είναι πολύ αξιοπρόσεκτα τα λόγια του Κυρίου. Αγρυπνείτε ουν, λέγει, εν παντή καιρό δεόμενοι ή να καταξιωθείτε εκφυγήν πάντα τα μέλλοντα γίνεστε και σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Είναι πολύ αποκαλυπτικά τα λόγια αυτά του Κυρίου, που έρχονται να δώσουν ακριβώς απάντηση στο σημείο αυτής της απορίας. Λέγει να αγρυπνείτε, συνεπώς να έχετε πάντοτε μέσα σας το μέτρο της πίστεως, της προσμονής του Υιού του ανθρώπου από τον ουρανό, πάντα να αγρυπνείτε, δεόμενοι, προσευχόμενοι, ή να καταξιωθείτε εκφυγήν πάντα τα μέλλοντα, ώστε μπορούμε να φύγουμε πάντα τα μέλλοντα, ώστε μπορούμε να ξεφύγουμε από τις πληγές που αναφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι σαφής ο λόγος του Κυρίου. Για να μπορέσετε να καταξιωθείτε, να ξεφύγετε από αυτά τα οποία θα συμβούν ως πληγή και να σταθείτε μπροστά εις τον Υιόν του ανθρώπου, ώστε όταν στο τέλος πια θα έλθει εκείνος, να σταθείτε μπροστά του με όλη αυτή τη δικαίωση της προσδοκίας σας και της ελπίδας σας. Ώστε αυτή η διαπάντηση. Το πώς θα γίνει, αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Όπως ακριβώς και η Ανάσταση των νεκρών, το πώς θα γίνει ένα σώμα το οποίο έγινε σκόνη, κάηκε, εξυφανίστη, πώς θα επανασύνδεθεί, θα επανοικοδομηθεί, αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Μόνο η αγαθότητά του, η πανγνωσία του και η παντοδυναμία του είναι εκείνη που θα τα φέρει εις πέρας. Αλλά ας προσέξουμε όμως και αυτόν τον κατάλογο που την περασμένη φορά είχαμε αναφέρει, τον κατάλογο συμφορών εις το Δευτερονόμιον. Αν προσέξατε, αν ενθυμίστε, ήταν κυρίως ψυχικής διαστάσεως οι πιο πολλές πληγές. Είναι μία κατάσταση που συνήθως πλήττει
στους ανθρώπους που δεν έχουν σωστή ζωντανή πίστη. Σήμερα ερωτούμε γιατί έχουμε έξαρση εις υπερβολικών βαθμών των ψυχικών νοσημάτων. Τόνοι ολόκληροι στην Ελλάδα, αγαπητοί μου, από τα λεγόμενα ηρεμιστικά καταναλώνονται, τόνοι ολόκληροι φαρμάκων. Διότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε μία ανησυχία, σε ένα άγχος. Υπάρχει μία κατάσταση πια διαλύσεως, χαλαρώσεως και διαλύσεως του νευρικού συστήματος. Η ψυχή πλέον βρίσκεται εις κατάσταση εκρήξεως και απολύειας. Λέει κανείς, γιατί? Γιατί αυτή η κατάσταση? Ως να πρόκειται να είναι αυτή που εδώ απειλεί ο Θεός εις το Δευτερονόμιο. Απλούστατα, ένας πιστός, αληθινά πιστός άνθρωπος δεν είναι δυνατόν ποτέ να έχει ψυχικό νόσημα. Ενθυμούμε κάποτε ένα παιδί από αυτά που μας περιτριγυρίζουν, που είναι παιδιά που θέλουν να ζήσουν μια κάποια πνευματική ζωή. Κάποτε έπαθε έναν κλονισμό και κατέληξε σε μια νευρολογική κλινική. Είναι πάρα πολλά χρόνια αυτό. Σε μια γνωστή εν Λαρίσι νευρολογική κλινική. Πήγα και τον είδα μερικές φορές, μέχρι και έφυγε. Του είχε πει ο γιατρός το εξής, σπουδαίο, είναι προς τιμή του γιατρού. Του είπε, γιατί όταν τον είδε να διαβάζει Αγία Γραφή, να διαβάζει ένα θρησκευτικό περιοδικό, του λέγει, αν ήσουν σωστός χριστιανός, εδώ μέσα δεν θα αρχώσουν. Είναι αλήθεια, πιο αλήθεια από αλήθεια. Ναι, ένας σωστός χριστιανός. Και σωστός χριστιανός δεν είναι εκείνος που απλώς εκκλησιάζεται ή εξομολογείται ή κοινωνεί. Ω, δεν είναι αυτός, αγαπητοί μου, ο σωστός χριστιανός. Αλλά αυτός που συνέλαβε το πνεύμα του Ευαγγελίου και ζει σύμφωνα με αυτό εν απολύτω ελευθερία και εν απολύτω εκτιμήση και αγάπη. Αυτός είναι ο σωστός χριστιανός. Αυτός που δεν έχει διχασμένη προσωπικότητα ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο, στο πνεύμα και στην ύλη. Ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κατάλαβε το νόημα και το πνεύμα του Ευαγγελίου. Αυτός δεν κινδυνεύει από ψυχικά νοσήματα. Όταν πιστεύει όχι στο Θεό μόνο, αλλά και στην πρόνοια του Θεού, αυτό το δεύτερο στοιχείο που οι 9 στους 10 χριστιανούς μας δεν το έχουν. Ο Κύριος είπε, τι μεριμνάτε, τι θα φάτε, τι θα πιείτε, βρέστε μου χριστιανούς που να μην μεριμνούν δια το αύριο. Για να σας απαντήσω, εάν πράγματι μπορούν οι χριστιανοί μας να καταλαμβάνονται από αυτά τα ψυχικά νοσήματα. Όταν μπαίνει το άγχος, τι θα φάμε αύριο, πώς θα χτίσουμε, τα παιδιά μας πώς θα μεγαλώσουν, πώς και τούτο και εκείνο, τότε βεβαίως δεν αναποθέτουμε την ελπίδα μας και τη φροντίδα μας στο Θεό. Δεν σημαίνει με αυτό θα σταυρώσουμε τα χέρια. Μπορεί να υπάρχει το δικαιολογητικό ότι η εποχή μας είναι μια εποχή που όλοι τρέχουν. Και αν πάτερ θα πει κάποιος, εγώ μείνω πιο πίσω, τότε θα γίνει ό,τι έγινε τότε στο γήπεδο του Καραϊσκάκη, που οι άλλοι ήρθαν από πίσω και τους ποδοπάτησαν τους μπροστινούς, θα με υπερφαλαγγίσουν, θα με ποδοπατήσουν οι άνθρωποι. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί. Θα απαντούσα ότι έχουμε πολύ κακή εντύπωση περί του Ευαγγελίου. Δεν είμαι θα γνώστε του Ευαγγελίου. Δεν είμαι θα γνώστε. Όταν σορεύουμε τόσα και τόσα άχρηστα πράγματα, όταν νομίζουμε ότι τα πάντα είναι αναγκαία και προσπαθούμε να τα αποκτήσουμε στη ζωή μας, τότε, καταλαβαίνετε, τότε δεν μπορεί παρά θα αρπάξουμε κάποιο ψυχικό νόσημα. Δηλαδή έστω και λίγο, έστω και να χάνουμε μόνο τον ύπνο μας, που είναι η αφετηρία, ξέρετε, των ψυχικών νοσημάτων. Τον αρχίσουμε να χάνουμε τον ύπνο μας. Να στριφογυρίζουμε και να μην κοιμόμαστε. Όλα αυτά, βεβαίως, πιάνουν τους ανθρώπους που δεν έχουν σωστή πνευματική κατάρτιση. Ακόμα, πρέπει να σας πω ότι ρητός αναφέρεται ότι οι πιστοί που ήσαν στα Ιεροσόλυμα την εποχή που κατεστράφη η πόλη έφυγαν επειδή εθυμήθηκαν το λόγο του Κυρίου που είπε ότι όταν δείτε κυκλουμένη την Ιερουσαλήμ, φύγετε.
Όταν έρχονται στρατεύματα, φύγετε, μην μείνετε στην πόλη. Ποιοι θυμήθηκαν αυτή την παραγγελία του Κυρίου? Μόνο οι πιστοί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί μόνο σώθηκαν. Έτσι θα λέγαμε ότι σε κάθε εποχή ο Χριστός έχει ένα μυστικό σύνθημα που οι πιστοί δίνονται όταν το ακούν, το αντιλαμβάνονται μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας να σώζονται. Ποιο θα είναι εκείνο τότε, μόνο ο Χριστός το ξέρει. Δεν το ξέρουμε εμείς. Το αποκαλύπτει πάντα ο Θεός σε κάθε εποχή. Αλλά εάν μου πείτε ακόμη ότι αν υποτεθεί ότι πέφτουν ατομικές βόμβες, δεν θα φανευθούν πιστοί? Αγαπητοί μου, αν φανευθούν πιστοί, για αυτούς ανοίγεται η βασιλεία του Θεού. Για αυτούς δεν υπάρχει καμία βλάβη. Δια τον άπιστον όμως, όταν επέλθει ο θάνατος, παραπερατεί ανοίγεται? Δεν ανοίγεται η κόλαση? Γι' αυτό ακόμη και ο θάνατος να επέλθει στους πιστούς, η ζημία δεν είναι μεγάλη, είναι πάρα πολύ μικρή, αν λογίζεται και αυτό ζημία. Αλλά έτσι κλείνω με το κεφάλαιο αυτό, από την πλευρά τουλάχιστον, όπως το είδαμε σαν πληγή κατεστητών τρόπων, το τι είναι οι ακρίδες κλπ. Μπορεί όμως αυτή η πέμπτη πληγή του πέμπτου σαλπίσματος να θεαθεί και πνευματικός. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας γράφει τα εξής: «Είμαι, νομίζω, και δια τούτων των ακρίδων, τους πονηρούς μάλλον νοήστε δαίμονας, τους ετοιμασμένους εις τον καθημόν πόλεμο». Νομίζω ότι πρέπει να λογαριάσουμε αυτές τις ακρίδες, τις ιδιότυπες, τις περίεργες, τον πόλεμο των δαιμόνων εναντίον των πιστών. Εναντίον των, όχι των πιστών, εναντίον των ανθρώπων. Πολλοί ερμηνευτέ, και παλαιοί και νεότεροι, διείδων ως ακρίδας τερατομόρφους όλες εκείνες τις αιρέσεις με τις συνέπειές τους. Επί παραδείγματι, οι πτώσεις του Πάπα, του Επισκόπου Ρώμης, είχε φοβερές συνέπειες. Μιλώ χωρίς πάθος, πιστέψτε με, ομιλώ χωρίς πάθος, θα το δείτε στη συνέχεια κάνοντας μια ιστορική ανάλυση. Οι Δύσεις έκανε πολλές καταχρήσεις. Αυτές οι καταχρήσεις οδήγησαν τελικά εις τον Προτεσταντισμό. Το ξέρουν και τα παιδιά του σχολείου αυτό. Ο Προτεσταντισμός δεν θα δημιουργείται εάν δεν έβλεπε ο Λούθυρος, ιερεύς της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, δεν έβλεπε αυτές τις ανίποτες πράγματι καταχρήσεις. Ο Προτεσταντισμός όμως που δημιουργήθηκε και αυτή τη στιγμή έχει πολλά εκατομμύρια πιστών, δεν είναι εκκλησία, είναι κοινότητες. Απλούστατα διότι η εκκλησία συνίσταται από το μυστήριο της ιεροσύνης. Το μυστήριο της ιεροσύνης συνιστά την εκκλησία και συνίσταται από την εκκλησία. Δηλαδή, η ιεροσύνη, η παρουσία της ιεροσύνης κάνει τελεί όλα τα μυστήρια και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο, και το βάπτισμα, που συνιστούν την εκκλησία. Αλλά και η ιεροσύνη λαμβάνεται μέσα στην εκκλησία, μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή κατά το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, λαμβάνεται και το μυστήριο της ιεροσύνης. Έτσι, η ιεροσύνη συνιστάται υπό της εκκλησίας. Εφόσον δεν υπάρχει ιεροσύνη στον Προτεσταντισμό, μην αναζητούμε ματέως εκκλησία. Αντιλαμβάνεστε όμως τι σημαίνει αυτό, ότι εκατομμύρια χριστιανοί δεν είναι εκκλησία? Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Είναι κάτι που όταν θα ήθελε κανείς να τα βάλει κάτω και να τα σκεφτεί, τον πιέλει ήλιγκος, πως αυτοί οι άνθρωποι θα σωθούν, τι θα γίνει? Ακόμα η Ρωμαϊκή Εκκλησία ενώθευσε το πνεύμα του Ευαγγελίου και από Σταυρικών, το οποίο διατήρησε πάντοτε η Ανατολή, το μετέβαλε σε πολιτιστικό. Έτσι,
την εκκλησία, τη Ρώμη, την μετέβαλε σε πολιτικό και οικονομικό οργανισμό. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό όταν μιλάμε για τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, η οποία είναι το Βατικανό, είναι κράτος. Και ο επίσκοπος της Ρώμης ταυτοχρόνως είναι και ο πρόεδρος αυτού του κράτους, ο πρόεδρος, το πω έτσι, αυτού του κράτους, του Βατικανού. Έτσι στα χέρια του κρατά και την εκκλησιαστική αλλά και την πολιτική εξουσία. Αυτή η νόθευση που έγινε στη Δύση είχε συνεπίες. Δημιούργησε την αναγέννηση. Είναι γνωστό ότι η αναγέννηση δημιουργήθηκε από μια αντίδραση προς την Ρωμαϊκή Εκκλησία, επειδή έβλεπαν οι άνθρωποι της Δύσεως να υπάρχει μια τελμάτωση. Και αυτή η τελμάτωση ήταν πολύ φυσικό, εφόσον αυτή η εκκλησία ουσιαστικά είχε πεθάνει. Έτσι δημιουργήθηκε ένα ρεύμα που ζήτησε την απαλλαγή των ανθρώπων από την εκκλησία, αλλά και τη στροφή εις τον πολιτισμό και εις τον ανθρωπισμό της αρχαιότητας. Ουσιαστικά το πνεύμα της αναγεννήσεως είναι αυτό. Έφτασαν μέχρι σημείου ακόμη στην αρχιτεκτονική, που είναι καθαρά μιμητισμός και είναι βεβαίως στοιχεία τα οποία δεν είναι παρά μια αντιγραφή και μια επανάληψη, διότι αναγέννηση δεν σημαίνει δημιουργία. Και ακόμη και στην αρχιτεκτονική δόθηκε ο ρυθμός ο αρχαιοελληνικός. Έτσι βαθμιδών αλλά και σταθερά άρχισε η δυτική χριστιανοσύνη να προχωρεί εις την κοσμικότητα και εις τον σεκουλαρισμό. Σεκουλαρισμός θα πει από το σεκουλους, θα πει αιών, το να δημιουργεί χριστιανούς του νυν αιώνος, να βλέπουν την εκκλησία σαν ένα τρόπο να μπορούν να διατηρούν τις κοινωνίες τους για να απολαμβάνουν τα αγαθά τους. Και επειδή αυτό δημιούργησε ποικίλες ταξικές αντιδράσεις ή στον χώρο της φιλοσοφίας ή στον χώρο των κοινωνικών ρευμάτων, έτσι δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα η αθεία. Η αθεία, αγαπητοί μου, γεννήθηκε εις την Δύση. Οι αιρέσεις υπήρξαν στην Ανατολή, αλλά ποτέ δεν γέννησαν την αθεία. Το φαινόμενο της αθείας 2000 τώρα χρόνια στην Ανατολή ουδέποτε δεν εμφανίστηκε. Είναι προϊόν της Δύσης. Αν μου πείτε ότι στο χώρο της Ορθοδοξίας, στο χώρο της Ρωσίας, ανεπτύχθη η αθεία, αυτό δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να σας πω ότι και στην Ρωσία δυστυχώς έγινε μια αναγέννηση θρησκευτική που δέχθηκε επιδράσεις της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, και δεν είναι τυχαίο σας λέγω, ότι εις αυτών των χώρων να αναπτυχθεί ό,τι ανεπτύχθη. Έτσι η αθεία με τη σειρά της εγέννησε τα αθεϊστικά κοινωνικά συστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ό,τι γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος στην επιστολή του 4,1-2. Πόθεν πόλεμη και μάχε εν ημίν, ουκ εντεύθεν εκ των ειδωνών ημών των στρατευωμένων εν της μέλες ημών. Από που λέει μάχες και οι πόλεμοι δεν ξεκινούν από τις ειδονές σας που εδράζουν εις τα μέλη σας? Δηλαδή, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα απολαύσουμε, τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε. Επιθυμείτε και ουκ έχετε, φωνεύετε και ζηλούτε και ου δίναστε επιτυχήν. Μάχεστε και πολεμείτε και ουκ έχετε διατομή, ετήστε ημάς. Έτσι στα γρήγορα, γρήγορα, στα γρήγορα, γιατί δεν έχουμε σκοπό βέβαια να κάνουμε ανάλυση της ιστορίας, αλλά μερικά ενδεικτικά για να δικαιολογήσουμε αυτήν την πληγή από πνευματικής πλευράς. Η Ευρώπη κάποια στιγμή αρχίζει να ανακαλύπτει την Αφρική, την Άπο Ανατολή και την Αμερική. Και τι κάνει? Απικίες. Και τι γίνεται η Ευρώπη? Γίνεται απικιοκράτης. Και στενάζουν κάτω από την απικιοκρατία
εκατομμύρια ερωτώ. Όταν πηγαίνουν οι Ιεραπόστολοι του δυτικού κόσμου, της Ευρώπης, να κηρύξουν χριστιανισμό στην Αφρική ή στην Άπο Ανατολή, στην Κίνα, στις Ινδίες κλπ, θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν δεκτοί όπως θα γίνονται οι Ιεραπόστολοι που δεν κουβαλούν τέτοια μοιάσματα, που πίσω ακριβώς από την Ιεραπόστολή τη χριστιανική είχαν κατακτητικούς σκοπούς? Να γιατί δημιουργήθηκαν οι αντιδράσεις και στο τέλος η αθεία από έναν κοσμικοποιημένο χριστιανισμό, με έναν χριστιανισμό που μάλλον ήταν δόλωμα, και πιο μέσα ήταν το αγκίστρι των συμφερόντων και των ειδονών. Γιατί απλούστατα η Ευρώπη ήθελε να ζήσει υλιστικά. Δεν σκέφτηκε χριστιανικά η Ευρώπη να πει να γίνομαι Ιεραπόστολοι και να εκχριστιανίσουμε την Αμερική και την Αφρική και την Άπο Ανατολή. Να γίνομαι αληθινοί Ιεραπόστολοι, όπως έγιναν Ιεραπόστολοι οι Βυζαντινοί, χωρίς να έχουν βλέψεις κατακτητικές. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, όπως και μέχρι σήμερα εμείς οι Έλληνες, όπου πάμε να κηρύξουμε Χριστόν, δεν έχουμε απεικιοκρατικό χαρακτήρα. Αλλά θέλουμε να κηρύξουμε Χριστόν με όλη μας την καρδιά σε εκείνους που τον αγνοούν. Αυτό όμως δεν έγινε από την δυτική χριστιανοσύνη. Ένας νεότερος ερμηνευτής σημειώνει σε ένα του βιβλίο που ερμηνεύει την Αποκάλυψη τα εξής: ότι η Γαλλική Επανάσταση έγινε το 1789. Τι είναι η Γαλλική Επανάσταση? Βέβαια είναι πολλά πράγματα και μέχρι σήμερα αναφέρεται η Γαλλική Επανάσταση από πολλούς και δια πολλών. Όμως ουσιαστικά, αγαπητοί μου, δεν είναι παρά ένας σταθμός, είναι μία αφετηρία υλιστικών και αθεϊστικών κοινωνικών συστημάτων. Αν ήθελα να μιλήσει για μια ελευθερία ή για μια ισότητα, αυτή η ελευθερία και η ισότητα έξω από το Θεό. Αυτό είναι πολύ γνωστό σε όλους. Με αποτέλεσμα σήμερα ο κόσμος να κυβερνάται από αυτά στα σαρχάς. Εξάλλου και διακηρύσσεται επικύλο τρόπος ότι κυβερνόμεθα από τα σαρχάς της Γαλλικής Επαναστάσεως. Αυτό τι είχε? Αυτό είχε σαν συνέπεια, σαν αποτέλεσμα, ό,τι έχουμε σήμερα. Το αδιέξοδον της αναρχίας, των ηθικών ξεπεσμών και την παρουσία του εγκλήματος. Ο δυτικός κόσμος, η δυτική χριστιανοσύνη έφτασε σε αυτό το αδιέξοδο. Γιατί ξεκίνησε εσφαλμένα. Να γιατί ο Πάπας χαρακτηρίζεται αντίχριστος. Να γιατί ξεκινάει όλο το κακό από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, η οποία δεν τοποθέτησε σωστά το Ευαγγέλιο. Βλέπετε, δεν υπάρχει πάθος. Αυτή η ίδια ιστορία αναλυωμένη απαντά. Έτσι όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε την ανθρωπότητα, αυτή που τη ζούμε σήμερα, εμείς όπως είμαστε, εμείς οι Έλληνες έχουμε πια δεχθεί την επίδραση της Δύσεως αναφανδών. Έτσι οδήγησε αυτή η κατάσταση, σας είπα, την ανθρωπότητα εις το αίσθημα της ανασφαλείας, εις τα ψυχικά νοσήματα, αυτό που λέμε όλα πολιτικών, δυτικών πολιτισμών. Τι νομίζετε ότι είναι ο δυτικός πολιτισμός? Είναι όλα αυτά. Αυτό το αίσθημα της ανασφαλείας, τα ψυχικά νοσήματα, ο φόβος ενός πυρηνικού πολέμου που κυριολεκτικά βασανίζει τον δυτικό άνθρωπο. Έτσι, για να το δείτε, έρχονται οι μύστε της Ανατολής, του Βουδισμού, του Ανατολικού Διαλογισμού, και λέγουν: «Ω ταλέποροι Ευρωπαίοι, χαλαρώστε. Έχετε φόβον? Καθίστε, λέει, το πρωί στο σπίτι σας μία ώρα και χαλαρώστε τις δυνάμεις σας». Τι θα πει χαλαρώστε? Θα πει ότι ο δυτικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ζει μέσα αυτό το φαύλο κύκλο της αγωνίας, του άγχους, των ψυχικών νοσημάτων, του αισθήματος της ανασφαλείας και του φόβου ενός πυρηνικού πολέμου. Και έχουμε όλα αυτά τα κακά. Έτσι, όλα αυτά, αγαπητοί μου, βασανίζουν τον άνθρωπο.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η περιγραφωμένη εικόνα της πληγής από το πέμπτο σάλπισμα είναι ουσιαστικά εικόνα της συγχρόνου πραγματικότητας, που βασανίζονται οι άνθρωποι από αυτό που οι ίδιοι έχουν χαλκεύσει. Επιτρέψατε μου όμως να δούμε και μία τρίτη πλευρά. Δεν είναι ουσιαστικά τρίτη, αλλά μία επέκταση της Δευτέρας. Ο πεπτοκώσης στην γη αστήρ, όπως λέει το Ιερόν Κείμενον, το αστήρι που έπεσε στη γη είναι ο διάβολος. Και συνεπώς ο διάβολος φέρει, προσέξτε, το δαιμονικό στοιχείο μέσα στην κτήση. Αυτό, με αυτό το δαιμονικό στοιχείο ενέπνευσε και τους πρωτοπλάστους όταν τους έβαλε την ιδέα του κακού. Όταν τους είπε ότι δύναντε να θεωθούν χωρίς το Θεό, ότι δύναντε να υπάρξουν αυτονόμως χωρίς τον Θεό και χωρίς να είναι ο σκοπός τους ο Θεός, τους έβαλε ουσιαστικά και ανύποπτα εις τους ταλαιπώρους γενάρχες μας το στοιχείο το δαιμονικό. Ξέρετε διότι αυτό το δαιμονικό στοιχείο μέχρι σήμερα συνεχίζεται από το διάβολο να υποβάλλεται διαρκώς εις τους ανθρώπους. Αλλά προσέξτε, το κακό δεν είναι οντολογικό. Όταν λέμε δεν είναι οντολογικό, δεν υπάρχει κάπου το κακό. Ο διάβολος δεν είναι μια ύπαρξη που οντολογικά είναι το κακό. Ο διάβολος είναι αγαθός άγγελος και έγινε κακό. Αλλά το κακό δεν υπάρχει κάπου. Ακόμη αν θέλετε, δεν είναι αρχή το κακό. Με την έννοια τη φιλοσοφική, το κακό δεν είναι αρχή. Γράφει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής: το κακό ούτε εν φύση εστίν, ούτε μην φύση της εστί κακός. Κακόν γαρτί ο Θεός ούτε ποιήσε. Ότε δε εν τη επιθυμία της καρδίας εις είδος της φέρει το ουκ ον εν ουσία, τότε άρχεται είναι όπερ αν ο τούτο ποιόν εθέλει. Το δε κακόν ουκ εστί, ημι μόνον εν το πράτεστε. Σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι το κακό δεν υπάρχει στη φύση, ούτε κανείς είναι εκ φύσεως κακός. Το κακό υπάρχει στην προαίρεση. Από τη στιγμή που θα διαπράξω το κακό, τότε παίρνει υπόσταση το κακό. Αλλά υπάρχει όμως εις την ελευθερία του ανθρώπου, εις την προαίρεση του και εν το πράτη. Ενώ δηλαδή το θέλω και θέλω να το πράξω, εκεί ακριβώς υπάρχει το κακό. Έτσι δεν υπάρχει το κακό ως ουσία. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Προσέξτε. Γι' αυτό θέτει ο Θεός τους πρωτοπλάστους τη δοκιμασία της θελήσεως με τα δύο δέντρα της ζωής και της γνώσεως του καλού και του κακού. Αυτό ως δοκιμασία θα ανανεωθεί αργότερα εις τους Εβραίους όταν είναι στην έρημο. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο 30,15 και 19 τα εξής. Λέγει ο Θεός: ιδού δέδοκα προ προσώπου σου σήμερον την ζωήν και τον θάνατον, το αγαθόν και το κακόν, την ευλογίαν και την κατάρα. Έκλεξε την ζωήν σύ ή να ζήσεις σύ και το σπέρνεις. Μπροστά σου τα έχω βάλει και τα δύο, και το καλό και το κακό, και τη ζωή και το θάνατο, και την ευλογία και την κατάρα. Εσύ όμως να διαλέξεις τη ζωή, και έτσι να μπορέσεις να ζήσεις ευλογημένα εσύ και οι απογονείς σου. Έτσι, θα λέγαμε, το δαιμονικό στοιχείο, χωρίς να το δημιουργήσει ο Θεός, το υπογραμμίζω αυτό, υπάρχει σε κάθε λογική και ελευθέρα ύπαρξη. Τι είναι ο διάβολος? Ο διάβολος, αγαθός άγγελος, μόνος του εσκέφθη το κακό, δημιούργησε το δαιμονικό στοιχείο. Ο άνθρωπος πάλι δίδεται να γίνει πηγή του κακού, γιατί είναι ελεύθερος και λογικός. Και συνεπώς,
Όταν ο Θεός λέει μπροστά σου βάζω τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα, σημαίνει. Αλλά προτρέπει ο Θεός. Εσύ θα διαλέξεις την ζωή. Ό,τι δύνασε να δημιουργήσεις μέσα σου και να γίνεις πηγή του δαιμονικού στοιχείου. Ο διάβολος τι κάνει? Ο διάβολος απλώς εξωθεί τον άνθρωπο εις τον κακόν, εάν ο άνθρωπος τελικά συγκατατεθεί. Αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι δημιουργός του δαιμονικού στοιχείου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν λοιπόν έπεσε ο Αιωσφόρος επί της γης εκ της φωτοφορίας, όπως μας λέγει η Εκκλησία μας, δημιούργησε προϋποθέσεις του κακού επάνω στη γη. Έτσι ο άνθρωπος, προσέξτε, άφησε το φρέαρ, περιφρέατος ο λόγος. Ερμηνεύουμε την εικόνα, μην το ξεχνάτε αυτό, την εικόνα της πληγής της Πέμπτης. Έτσι ο άνθρωπος άφησε το φρέαρ, το πηγάδι, το φρέαρ των αισθήσεών του ανοιχτό και πληρώθη από τις αναθυμιάσεις του κακού ο ηγεμόν νους και εσκοτίστη, που είναι ο ήλιος, εσκοτίστη. Ακόμη, άφησε ανοιχτό το φρέαρ του υποσυνειδήτου και ανεδύθη εις την επιφάνεια της κοινωνικής ζωής κάθε καταστρεπτικών στοιχείων. Ανεδύθη το δαιμονικό στοιχείο. Ανεδύθη ο ορθολογισμός, η αθεία, που είναι εικόνα των κακοποιών στοιχείων του ανθρωπίνου υποσυνειδήτου. Να τα αναλύσω αυτά. Όταν, να τα κάνω έτσι λιγάκι λιανά και λιγάκι πρακτικά. Όταν εισβάλλεις στο κάθε σπίτι, αγαπητή μου, η τηλεόραση με τα πορνά της, και πάμε και αγοράζουμε βεβαίως την τηλεόραση για να την έχουμε, δεν μας τη χαρίζουν, δηλαδή πληρώνουμε. Ξέρετε, στην τελευταία ανάλυση, όταν δοθεί η συμβουλή μη βλέπετε τηλεόραση, είναι αδιανόητο στο σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος μα πληρώνει για να ελέγχει την τηλεόραση. Και εσύ του λες να μην δει τηλεόραση, είναι σαν να πληρώσεις τον κινηματογράφο ένα αδρό εισιτήριο να μπει μέσα και να του πεις εσύ να έχει κλειστά τα μάτια του και να κοιμάται. Μα γι' αυτό πληρώνει, για να πάει να δει. Άρα λοιπόν αφήσαμε το φρέαρ των αισθήσεων ανοιχτό. Τι θα βγει τώρα από μέσα? Δεν θα βγουν τόσοι πειρασμοί? Δεν θα βγουν οι αναθυμιάσεις των πειρασμών των αισθήσεων? Είπα μόνο την τηλεόραση, δεν λέω όλα τα άλλα. Δεν λέω τους πειρασμούς της αφής, που είναι οι χοροί στις δισκοτέκ και όπου αλλού, κακόφημοι χοροί, που είναι πολύ βασανιστική η αίσθηση της αφής. Όλα αυτά σκοτίζουν το μυαλό. Τον ηγεμόνα νου, τον ήλιον που λέγει, ότι λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, βγήκε το σύννεφο αυτό από μέσα από το φρέαρ της αμύσου και εσκίασε τον ήλιον. Βέβαια αφήνει, λέγει, μόλις κάποια, θα λέγαμε, ηλιοφάνεια. Βέβαια ο άνθρωπος κάποτε καταλαβαίνει, αλλά δεν μπορεί όμως να δει καθαρά. Τι να πω για το ανθρώπινο υποσυνείδητο που το αφήσαμε ανοιχτό? Όταν σήμερα, αγαπητοί μου, λέμε στην αγωγή, ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω, όλα σας τα λέω ενδεικτικά μόνο γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλες αναλύσεις. Πέστε μου, όταν στην αγωγή των παιδιών της νέας γενεάς επεκράτησε το δόγμα μη επιπλήτης το παιδί, διότι θα γίνει κομπλεξικό. Είναι γνωστό ότι το παιδί, της κάθε εποχής το παιδί, είναι ο πεπτωκός Αδάμ. Η αγωγή σκοπό έχει να μεταβάλει το παιδί, παύλα πεπτωκότα Αδάμ, σε άνθρωπο της χάριτος, που θα ξέρει να καθαρίζει και την συνείδηση και το υποσυνείδητο. Η σύγχρονη αγωγή λέγει, άσε το παιδί να ζει όπως θέλει, δηλαδή
ο πεπτωκός Αδάμ. Οπότε το παιδί, για να μην πάθει τάχα κόμπλεξ, βγάζει από το υποσυνείδητό του εκείνα τα οποία υπάρχουν στην πεπαλαιωμένη ανθρωπότητα, στους απογόνους του Αδάμ. Αυτή δε η πεπαλαιωμένη ανθρωπότης, όταν βγει στην επιφάνεια, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εγκληματικότητα και όλα τα σπορικά πάσης διαστροφής που έχει ποτέ καλλιεργήσει ο άνθρωπος μέσα του. Όλα αυτά τώρα βγαίνουν από το ανοιχτό φρέαρ της αβύσσου και έρχονται να βασανίσουν. Διότι όταν έχουμε κοινωνίες ανθρώπων μέσα στις οποίες επικρατούν οι ικανοποιήσεις των αισθήσεων και τα εκφράσματα και οι αναβλήσεις των εν το υποσυνειδήτο ευρισκομένων καταστάσεων, αυτή η κοινωνία ποια μπορεί να είναι? Συλλαμβάνετε, το πιάνετε, αγαπητοί μου? Αλλά δεν ανάγκη να την πιάσουμε την έννοια αυτή. Μια ματιά στη σύγχρονη κοινωνία και το βλέπουμε αυτό. Βλέπει κανείς ανάγλυφη την πραγματικότητα στη σύγχρονη κοινωνική μας ζωή. Όχι των ελληνικών χώρων, αλλά σε μια παγκοσμία κλίμακα. Έτσι, η αμφιβολία, η απεσιοδοξία, ο μηδενισμός, η ανασφάλεια, το βάρος της παρουσίας της δημιουργίας. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει Θεό μέσα του, ξέρετε πώς αισθάνεται το σύμπαν? Να πέσει, να τον πλακώσει. Είναι ένα αίσθημα που ίσως πολλοί δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά υπάρχει όμως στους ανθρώπους. Αισθάνονται ότι θα πέσει να τον πλακώσει, ή ακόμα ο φόβος ενός εχθρικού σύμπαντος. Όταν φοβείται το σεισμό, φοβείται την καταιγίδα, φοβείται όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματικά φύγει από το ρυθμό τους, όλα αυτά μπροστά στον άνθρωπο, τον σύγχρονο άνθρωπο, δημιουργούν ένα σύμπαν εχθρικό. Όλα αυτά έρχονται να βασανίσουν, δίκυνα κρίδων που λέγει η πληγή, έρχονται να βασανίσουν τον άνθρωπο, τον χωρίς νόημα υπάρξεως και τον χωρίς Θεό. Έτσι έχουμε τις ακρίδες ερημίες που βασανίζουν τόσο φοβερά τον άνθρωπο. Να σας πω ακόμα ένα μικρό παράδειγμα. Πάρτε τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά τι είναι? Είναι το αντιστάθμισμα της λύπης που καταφεύγει ο άνθρωπος, ο σύγχρονος. Και το τσιγάρο, αγαπητοί μου, το τσιγάρο είναι και αυτό ένα είδος ναρκωτικού. Βέβαια είναι πολύ ελαφρύ, αλλά είναι η γέφυρα που οδηγεί στα ναρκωτικά. Ένας νέος που ποτέ του δεν δοκίμασε να καπνίζει, είναι αν όχι αδύνατον, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίσει τα ναρκωτικά. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα ήθελε να δημιουργεί αντισταθμίσματα ειδονιστικά από την πικρία της ζωής, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να αντέξει. Αλλά οι πιο πολλοί άνθρωποι, ακριβώς γιατί άφησαν τις αισθήσεις τους να απολαμβάνουν παν ό,τι ειδονιστικό υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος υπόκειται πολύ εύκολα πια στην πρόκληση κάθε ειδονιστικού στοιχείου που του προσφέρεται. Πρόχειρο, πολύ πρόχειρο, είναι σήμερα τα ναρκωτικά. Ο νέος ιδίως που θα χρησιμοποιήσει ναρκωτικά, ταυτοχρόνως με τη γεύση της ειδονής, καταστρέφεται. Έτσι έχουμε την απόλαυση της ειδονής με την αυτοκαταστροφή. Ο σύγχρονος άνθρωπος, είτε στη θεωρία είτε στην πράξη, δημιουργεί τον αυτομηδενισμό. Είναι τραγικό, είναι τραγικό, είναι τραγικό. Έχει φτάσει η ανθρωπότητα σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο να εκφράσω αυτό το αδιέξοδο που έχει φτάσει η ανθρωπότητα σε τεράστιες μάζες. Είναι αξιολείπητη η ανθρωπότητα. Είναι ακριβώς αυτή η πληγή που βασανίζει τους ανθρώπους με όλα αυτά τα οποία οι ίδιοι έχουν διαλέξει. Αλλά να προχωρήσω λίγο. Το δαιμονικό στοιχείο, αγαπητοί μου, το συναντούμε και στον πολιτισμό.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο πολιτισμός ανεπτύχθη από τη γενναία του Κάιν. Πήγε, λέγει, ο Κάιν απέναντι από τον παράδεισο που έφυγαν οι γονείς του και εκεί έκτισε πόλη. Δηλαδή, όχι με την έννοια που την ξέρουμε σήμερα, έναν τόπο κατοικίας. Και ανέπτυξε τον πολιτισμό. Αυτό, αν θέλετε, διαβάστε το με κάποιο όμως βοήθημα για να το καταλάβετε, στο 4 κεφάλαιο 17-24 στίχη. Τα τέσσερις απογονοί του, τέσσερα παιδιά του, δημιουργούν τον πολιτισμό. Μάλιστα, δια την μία θυγατέρα, τρία αγόρια, ένα κορίτσι, αυτή λέγεται κατά την παράδοση των Εβραίων ότι εφεύρε το γνέσιμο των μαλλιών και έκανε ύφασμα. Έτσι, η γενιά του Κάιν, προσέξτε λίγο, είναι λεπτό το σημείο, ανέπτυξε τον πολιτισμό. Δεν είναι, σας είπα, τυχαίο αυτό. Ο Κάιν πήρε την κατάρα από το Θεό και θέλησε να βρει ένα αντιστάθμισμα της κατάρας που τον κυνηγούσε στον πολιτισμό, ο οποίος πολιτισμός έρχεται να απαλύνει τη ζωή του ανθρώπου. Αντιθέτως, η γενιά του Σιθ, ο οποίος Σιθ εγεννήθη εις αντικατάσταση του Άβελ που εφανεύθη από τον Κάιν, η γενιά του Σιθ έμεινε εις την λατρεία του Θεού αλλά και την απλότητα της ζωής. Υπογραμμίζω, στη λατρεία του Θεού και στην απλότητα της ζωής. Επί παραδείγματι, ο Ενός, που είναι Υιός του Σιθ, λέγει εκεί Γένεσης 4,26 το εξής: ούτως, ο Ενός, ήλπισεν, επικαλείστε το όνομα Κυρίου του Θεού. Ενώ αυτό δεν υπάρχει στον Κάιν. Έτσι δημιουργήθηκε, αγαπητοί μου, δημιουργήθηκαν δύο ρεύματα. Ακούσατε? Το ρεύμα το ένα είναι του Κάιν, που είναι μακριά από το Θεό, δημιουργεί πολιτισμό με καλπάζοντα τρόπον για να απαλύνει την τραχύτητα της ζωής αλλά και να αντισταθμίσει την πικρία της ψυχής, που δεν έχει η ψυχή γαλήνη και ειρήνη επειδή είναι μακριά από το Θεό. Από την άλλη μεριά, το άλλο, η άλλη πλευρά, η άλλη γενιά του Σιθ, που λατρεύουν το Θεό και ζουν απλά, δεν δημιουργούν πολιτισμό με την έννοια που τον δημιουργεί ο Σιθ. Έτσι, αυτά τα δύο ρεύματα κινήθηκαν. Ας με επιτραπεί να πω, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα δύο ρεύματα κινήθηκαν μέσα σε αυτήν την Εκκλησία του Χριστού. Στην Ανατολή εκκινήθη η γενιά του Σιθ. Στη Δύση η γενιά του Κάιν. Η Δύση, η χριστιανική Δύση, ανέπτυξε τον πολιτισμό γιατί έχασε το Θεό. Η Ανατολή διατήρησε τη λατρεία του Θεού. Και επειδή δεν είχε ανάγκη να αναπτύξει πολύ πολιτισμό, μη μου πείτε για τουρκοκρατία, βγάτε το αυτό. Η Ανατολή ήταν μέσα στη φόρμα της, μέσα στο μεδούλι της. Η Ανατολή είχε τη λατρεία του Θεού και ανέπτυξε μια απλή ζωή. Βέβαια, ο τεχνικός πολιτισμός μέχρι σε ενός βαθμού δύναται να υπηρετήσει τον άνθρωπο και να του απαλύνει τη ζωή του οπωσδήποτε. Αλλά πέρα όμως από τα όρια αυτά, μεταβάλλεται ο πολιτισμός σε άγχος, σε βλάβη, σε κατάρα. Η χρήση της γης και των υλικών στην απλή μορφή, δεν έχουμε κανένα κίνδυνο ούτε στην ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου, ούτε στο περιβάλλον του. Πάρτε την εικόνα αυτή που υπήρχε λίγο παλιότερα. Οι γεωργοί μας, όχι λιπάσματα, έπαιρναν λίγο σιτάρι. Όχι λιπάσματα, όχι άλλα πράγματα που χρησιμοποιούσαν και χαλάμε σήμερα τη γη. Ξαναλέω, πέραμε λίγο σιτάρι. Τα καρπούζια ήταν μικρά. Τα ροδάκινα, α, τα μακαρίτικα τα ροδάκινα, δεν υπάρχουν πια. Τα ροδάκινα ήταν όλο άρωμα, μικρά. Όλα μικρά ήταν, δεν είχαν λιπάσματα. Οι ντομάτες μικρές. Δεν ήταν όμως και απαιτήσεις των ανθρώπων μεγάλες. Έτρωγαν λιτά και απλά. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Η χρώμενη το κόσμο τούτος μη καταχρώμενη». Α Κορινθίους 7,31. Δεν έγινε το κατάχρηση ούτε στην κατανάλωση ούτε στην γη. Έτσι και ο άνθρωπος και το περιβάλλον διατηρούσαν μια υγεία. Ήρθε όμως μια άλλη εποχή. Ήρθε η πληγή η Πέμπτη. Ήρθε η πληγή η Πέμπτη. Ο άνθρωπος, επειδή θέλει να ικανοποιεί τις αισθήσεις του ειδονιστικά, το δαιμονικό στοιχείο μπήκε μέσα στη ζωή του, μέσα στον πολιτισμό του, και τώρα αρχίζει να παραβιάζει την φύση
να του αποδώσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Και χρησιμοποιεί τη χημεία, χρησιμοποιεί την πυρική ενέργεια, χρησιμοποιεί όλα εκείνα τα οποία καταστρέφουν τη ζωή του, άμα καταστρέφουν και το περιβάλλον. Πολύ ωραία το εκφράζει αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός ως εξής. Αγαπητοί μου, ξέρετε, όλα είναι κατατεθειμένα στην Αγία Γραφή. Λέει στον 16 ψαλμόν τα εξής: «Και των κεκριμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών, εχορτάθησαν οι ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών». Ψαλμός 16,14. Από τα κεκριμένα σου χόρτασε η κοιλιά του. Ποιο είναι τα κρυμμένα του Θεού? Πάμε να βγάλουμε από τους ωκεανούς, πάμε να βγάλουμε από τα έγκατα της γης, πάμε να βγάλουμε δεν ξέρω τι, να φτιάξουμε να φάμε. Όχι για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, αλλά για να χορτάσουμε τις επιθυμίες μας. Και εχορτάσισαν ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Προσέξτε αυτό το στίχο. Ο Βατικανός Κώδικ, αντί ιών παιδιών, έχει ιίων, που θα πει σιρινά κρέατα, που δείχνει ακόμη ότι τρώγουν οι άνθρωποι και απειγορευμένες τροφές. Απειγορεύεται στους Εβραίους το κρέας το χοιρινό. Συνεπώς, χορταίνουν και με απειγορευμένες τροφές. Σήμερα, αγαπητοί μου, τι τρώμε? Τι έχουνε μέσα αυτά που τρώμε? Μα και εγώ δεν ξέρω τι έχουνε μέσα αυτά που τρώμε. Ακόμα, η μετάφραση του Εβραϊκού έχει ως εξής, γιατί αυτό που σας διάβασα είναι τον 70, τον οποίον τα τέκνα είναι χορτασμένα, οι οποίοι αφήνουν τα υπόλοιπα δια τα βρέφητων. Δια τα εγγόνια των, αυτό εννοεί, δια τα βρέφητων. Χορτασμένη γενιά, χορτασμένα τα παιδιά, και αφήνουν και για τα εγγόνια τους. Πράγμα που δείχνει έκτυπα την καταναλωτική μας κοινωνία. Έτσι εκβιάζουμε, αγαπητοί μου, τη φύση. Προσέξτε τι είπα, εκβιάζουμε τη φύση. Να δώσει φρούτα και λαχανικά υπερμεγέθη, μα και σε κάθε εποχή. Προσέξτε, αγκουράκια το καλοκαίρι, αγκουράκια το χειμώνα. Ντομάτες το καλοκαίρι, ντομάτες το χειμώνα. Τώρα αυτές οι ντομάτες και τα αγκουράκια πώς γίνονται? Με ενέσεις, με λιπάσματα, με ορμόνες, άλλη παράγραφος. Αν τώρα με αυτά αρρωσταίνουμε, άλλη παράγραφος. Βλέπετε η λεμαργία μας να αλλάξουμε τις εποχές, να φάμε. Γιατί να φάμε αγκουράκια και ντομάτες τώρα το χειμώνα? Να φάμε λάχανα. Θα είναι πιο νόστιμα τα αγκουράκια και ντομάτες το καλοκαίρι με τα φάμε. Και γιατί να τρώμε το καλοκαίρι λάχανο? Να το φάμε το χειμώνα. Βλέπετε, αγαπητοί μου, εκβιάζουμε την φύση. Κρέατα, ζώα, μεγαλωμένα με ορμόνες. Γιατί? Γιατί γίνηκαμε κρεατοφάγοι. Να φάμε πολύ κρέας. Αν φάμε λιγότερο. Αν το φάμε λιγότερο, τότε δεν έχουμε ανάγκη να βάλουμε, να παχαίνουμε και να φτιάχνουμε κοτόπουλα 20 ημερών, 30 ημερών και να είναι ενός κιλού. Αφύσικα πράγματα. Αφύσικα πράγματα. Προϊόντα έτσι σε υπερφυσικό μέγεθος, με τη χρήση χημικών και δεν ξέρω τι άλλο. Αξιοσημείωτο είναι αυτό που λέει ο ψαλμωδός στη συνέχεια του 16 ψαλμού. Ακούσατε. Αυτά είναι εκείνοι που τρών από τα κεκριμένα του Θεού και χορταίνει η κοιλιά τους. Εγώ δε, λέει ο ψαλμωδός, εγώ δε, εν δικαιοσύνη οφθήσομαι το πρόσωπο σου, χορταστήσομαι εν το οφθήρεμι την δόξαν σου. Είναι η πλευρά του Σιφ. Η άλλη πλευρά είναι η πλευρά του Κάιν. Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό. Έτσι βλέπουμε, ο άνθρωπος, όπως μιλάει εδώ, εγώ θα χορτάσω με τη δόξα σου, θα καλλιεργήσω τη γη απλά. Έτσι, βλέπει το Θεό, χορταίνει με Θεό και από τη φύση θα πάρει αυτό που είναι αναγκαίον του, χωρίς εκβιασμόν της φύσεως. Είναι αυτό που λέγει ο Κύριος, ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Ο άνθρωπος είπε, όχι με άρτο θα ζήσει μόνο ο άνθρωπος. Αλλά από τη στιγμή που θα πούμε όχι με άρτο να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά και με το λόγο του Θεού και με τη θεωρία του Θεού, τότε δημιουργούμε ισορροπία δυνάμεων μέσα στην φύση και δεν έχουμε αυτόν τον βασανισμό που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος στο σύγχρονο πολιτισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, ότι είναι εκείνο που οι αρχαίοι Έλληνες ήθελαν να το δείξουν, να δείξουν αυτόν τον εκβιασμό με το μύθο των ασκών του Αιώλου που άνοιξαν τους ασκούς, βγήκαν οι αέριδες από εκεί και έφεραν το πλοίο του Οδυσσέως
ενώ κοιμάται έγινε αυτό, το έφεραν πίσω στο νησί του Αιώλου, ο οποίος δυσυρεστήθη όταν τους είδε να γυρίσουν πίσω, γιατί αυτός ο ίδιος έβαλε τους αέριδες, τους ανέμους μέσα στους ασκούς για να φτάσουν στην Ιθάκη. Ή ακόμη, αν θέλετε, με εκείνον τον άλλον τον μύθο του μαθητευομένου μάγου, που είναι και ένα μουσικό κομμάτι αυτό, που βλέπουμε εκεί τον μαθητευόμενο μάγων, ή έβλεπε το αφεντικό του τον μάγων, σε μια απορία, σε μια απουσία του, σκέφτηκε και είπε, άνοιξε τα βιβλία, διάβασε, πώς μπορώ να επιστρατεύσω τις μυστικές δυνάμεις της φύσεως να με υπηρετήσουν. Και τότε άρχισε να διαβάζει και ήρθαν οι δαίμονες, το δαιμονικό στοιχείο. Και του λέγουν στις διαταγές σου. Και τότε λέει αυτός, ήθελε να πλύνει, να σφουγγαρίσει μέσα το εργαστήριο. Λέει, νερό θέλω. Πήγαν αυτοί και άρχισαν να κουβαλούν νερό από το πηγάδι. Α, λέει, τι θαυμάσια, τι θαυμάσια. Το νερό πόσο άκοπο έρχεται τώρα και θα σφουγγαρίσω. Κουβαλούσαν νερό, κίναν τους κουβάδες μέσα, χωρίς να σταματούν. Άρχισε να ανησυχεί. Ε, καλά, λέει, φτάνει. Τίποτα, κουβαλούσαν συνέχεια. Κουβαλούσαν, άρχισε το νερό να ανεβαίνει. Τον έκασε τρομάρα. Άρχισαν τα αντικείμενα να επιπλέουν μέσα στο εργαστήρι. Καταφθάνει ο μάγος, του λέει, τι είναι αυτά. Και αυτός ήξερε το μυστικό και έβαλε τις δυνάμεις αυτές της φύσεως, το δαιμονικό στοιχείο στη θέση του. Αγαπητοί μου, ο άνθρωπος ανεκάλυψε το δαιμονικό στοιχείο μέσα στην κτήση, το απελευθέρωσε και τώρα φωνάζει να ελέγξει το δαιμονικό στοιχείο, αλλά δεν μπορεί. Ελέγξτε παρακαλώ την ατομική ενέργεια, ελέγξτε παρακαλώ τις βόμβες που απειλούν την ανθρωπότητα. Υπάρχει έλεγχος? Πάει. Ξεφεύγει από τα χέρια μας, αγαπητοί μου, ο έλεγχος αυτός. Έτσι, θα λέγαμε σήμερα ο πολιτισμός προσπαθεί να ελευθερώσει τις δυνάμεις της φύσεως, με αποτέλεσμα αυτή η απελευθέρωση, έστω και αν χρησιμοποιηθεί, όπως λέμε, για ειρηνικούς σκοπούς, όμως δυστυχώς, σας είπα, ξέφυγε. Η ραδιενέργεια, οι χημικές ενώσεις, όλα αυτά προκαλούν τόσο κακό στον άνθρωπο, μα και στο περιβάλλον. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η φοβερή πέμπτη πληγή που επέρχεται εις τους ανθρώπους με το σάλπισμα του πέμπτου αγγέλου και η οποία όλος ιδιαιτέρως ήθισε να πραγματοποιείται εις τον 20ο μας αιώνα. Και τελειώνει αυτή η πληγή με την ακροτελευταία φράση. Η ουέ η μία απήλθεν, ιδού έρχεται έτη δύο ουέ με τα ταύτα. Η μία ουέ, το ένα αλίμονο, πέρασε. Έρχονται άλλα δύο αλίμονα. Το επόμενο μάλιστα αλίμονο είναι ένας τρομερός πόλεμος. Που πρώτο Θεός θα πούμε την ερχομένη φορά. Τρομερός πόλεμος που σημειώνεται στη Μεσοποταμία. Εκεί που είναι το Ιράκ και η Περσία σήμερα. Ο λόγος αυτός πάντως αποτελεί ότι η ουέ η μία απήλθεν αποτελεί μια κατακλίδα αυτής της πέμπτης πληγής, αλλά και ταυτοχρόνως μια προειδοποίηση του ερχομού, όπως σας ανέφερα, αυτών των δύο ακόμη φοβερών πληγών. Η πρώτη ουέ που αναφέραμε υπήρξε πληγή, πρόκληση προς μετάνοιαν. Εάν δεν μετανοήσουμε, το είπαμε, έρχονται και οι άλλες δύο ουέ. Αλλά αγαπητοί μου, θα μετανοήσουμε? Τελειώσαμε.